Ήταν 7 Απριλίου του 1999, 20 χρόνια πριν. Τότε που πάρθηκε μια απόφαση, ανήμερα την 1η Απριλιά και έμοιαζε με ψέμα, η ΑΕΚ να κάνει το ταξίδι στον πόλεμο, να κάνει το ταξίδι στο Βελιγράδι. Να δείξει την αλληλεγγύη της στις πόλεις της Σερβίας που βομβαρδίζονταν και άμαχοι. Ένα ιστορικό ταξίδι που δεν το έκανε μόνο η Ένωση, αλλά μια εκλεκτή παρέα ανθρώπων. Αυτούς που έγραψαν τότε την ιστορία, κάποιους από αυτούς, θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως τώρα. Νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία, αυτά τα πλάνα των παιχτών της ΑΕΚ να κρατάνε το πανό που ζητά να σταματήσει ο πόλεμος, είναι μια πολύ ωραία στιγμή στην ιστορία της ΑΕΚ. Είναι μια στιγμή που θα την κρατήσουν οι ΑΕΚτζήδες, φαντάζομαι, στις αφίσες και στις αίθουσες με τα τρόπαιά τους. 20 χρόνια μετά από εκείνο το ταξίδι ιστορικό, συμβολικό και πολλά άλλα πράγματα στο Βελιγράδι με την ΑΕΚ, νομίζω ότι είσαι ο καταλληλότερος να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί το έζησες και ως μέλος εκείνης της αποστολής, αλλά και ως δημοσιογράφος. Και θέλω να σε ρωτήσω το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό από εκείνο το ταξίδι. Ήταν μια καταπληκτική γιορτή. Ήταν μια καταπληκτική γιορτή. Και η ατμόσφαιρα στην αποστολή, στην οποία μετήχα και εγώ, αλλά και κυρίως ο τρόπος που μας αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι. Ξαφνικά αυτή η ευγνωμοσύνη που έβλεπε στα μάτια τους και η αγάπη που έβλεπε, ας πούμε, η αίσθηση ενός ανθρώπου που αισθάνεται ότι τα έχει χάσει όλα, αλλά κάποιος κάπου στη γη τον νοιάστηκε και έρχεται να του πει «Είμαι μαζί σου». Αυτό ήταν τρομερά εντυπωσιακό αν το έχει ζήσει. Ωραία. Και ναι, μεν είσαι ο καταλληλότερος να συζητήσουμε γι' αυτό, αλλά έχω και πολύ καλή παρέα. Δύο από τους θρύλους της ΑΕΚ και από τους συμμετέχοντες σε εκείνο το ταξίδι, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Άκη Ζήκο, στους οποίους τους έχω και στο περιμένω να πάμε να φάμε, να πιούμε μπύρες και να θυμηθούμε τα πάντα από εκείνο το ταξίδι. Να μου θυμίσεις να πάρω αυτόγραφο στο τέλος. Λοιπόν, είσαι ο μόνος που ήταν στη Σερβία και μερικά 24 ώρα πριν το ταξίδι στο Βελιγράδι της ΑΕΚ. Θέλω να πω, εσύ είχες όλη την εικόνα στα μάτια σου όταν έπαιρνες την απόφαση να κάνετε αυτό το ταξίδι. Ναι, και μάλλον ήμουν ο μόνος από την παρέα που ήξερε ότι δεν ήταν παιχνίδι, ότι δεν ήταν προσκοπική εκδρομή, ότι ήταν επικίνδυνο ταξίδι αυτό. Εγώ τότε ήμουν στο Μέγκα. Οι βομβαρδισμοί της Ιουγκοσλαβίας άρχισαν 24 Μαρτίου, παραμονή της δικιάς μας εθνικής γιορτής. Είχαμε εκπομπή, κάναμε τότε μια εκπομπή που λεγόταν Μαύρο Κουτί. Και ήταν τρίτη βράδυ. Τρίτη βράδυ ήταν 23 Μαρτίου και εκείνο. Ιστορική εκπομπή, δεν είναι. Δηλαδή τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα 23 προς 24 έπεσε η πρώτη βόμβα. Και εμείς είχαμε έτοιμη μια εκπομπή να παίξει. Μαθαίνουμε ότι σε λίγη ώρα αρχίζουν οι ανατολικοί βομβαρδισμοί. Οπότε πετάμε την εκπομπή και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι εκ των ενόντων. Και την άλλη μέρα το πρωί, εγώ φεύγω, πάω στη Βουδαπέστη. Το ίδιο δρομολόγιο. Το ίδιο δρομολόγιο. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ο εναέριος χώρος της Ιουγκοσλαβίας ήταν κλειστός. Θυμάμαι ότι το ταξί διέσχιζε από το σύνορα, από το Νόβι Σαντ προς το Βελιγράδι και στα μισά της διαδρομής αρχίσαμε να ακούμε τα αεροπλάνα από πάνω και να βλέπουμε τα φώτα, το φωτεινό ίχνος που έκαναν οι ρουκέτες και στο βάθος να ακούμε το θόρυβο. Δηλαδή και πηγαίναμε προς την κατεύθυνση που πήγαιναν τα βλήματα. Οπότε. Ήταν ένα πολύ έντονο ταξίδι. Φτάνουμε στο Βελιγράδι, εγώ πηγαίνω στο ξενοδοχείο. 3-4 ώρα έφτασα. Έπεσα πτώμα να κοιμηθώ γιατί ταξίδευα όλη μέρα. Ένα ξενοδοχείο υπήρχε όταν πήγαμε εμείς, νομίζω. Ένα λειτουργούσε κανονικά. Ναι. Ένα μόνο στο κέντρο. Το παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο του Βελιγραδίου. Έπεσα στο κρεβάτι να κοιμηθώ και ξύπνησα μετά από μία μισή ώρα στο πάτωμα απέναντι γιατί είχε σκάσει μια βόμβα κάπου εκεί κοντά. Και μέσα στον ύπνο μου, χωρίς να το καταλάβω, με είχε πετάξει από το κρεβάτι κάτω. Ήταν τα νιάτα, δηλαδή ήσουν τότε πόσο ήσουν, 24-25, που δεν σε έκανα να κάνεις δεύτερη σκέψη. 26. Όχι, μα εμείς πήγαμε ενώ βλέπαμε στην τηλεόραση τι γινότανε. Δηλαδή ήταν πλέον. Ναι. Αλλά. Όσο πιο μικρός είσαι, τόσο πιο. Ναι. Θέλω να πω, δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη. Το θυμάμαι τότε, δεν ήταν. Ρε εσύ να το κάνουμε. Ήταν. Ναι, βέβαια, θα το κάνουμε. Μα έχουμε κάνει ντέρμπι στην Ελλάδα. Ποια είναι η εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό, η πρώτη εικόνα από εκείνο το ταξίδι? Οι άνθρωποι που μας βλέπανε θαρρείς και ήμασταν κάποιοι
πώς να το πω, κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, ευγνωμοσύνη έβλεπες. Αυτό ήταν τρομερό πάντως. Ναι. Οι άνθρωποι ένιωθαν τρομερή ευγνωμοσύνη. Γιατί και καμία σχέση. Δεν μιλάμε για φιλάθλους και ποδόσφαιρο τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Η πρώτη πόλη που συναντήσαμε ήταν τον Όβισαντ. Στο οποίο δεν υπήρχε ούτε ένα γεφύριο. Τον Όβισαντ το διασχίζει ένας ποταμός. Δεν υπήρχε ούτε ένα γεφύριο όρθιο. Όλα τα γεφύρια ήταν βομβαρδισμένα. Η πόλη ήταν κομμένη στα δύο. Και οι άνθρωποι για να πάνε από τη μια γειτονιά στην άλλη έπρεπε να πάρουν βάρκες, πλωτό μέσο, εν πάση περιπτώσει. Και η πόλη μύριζε, ήταν καπνισμένη, ήταν μαύρη. Και θυμάμαι, σταμάτησαν τα πούλμαν και μας κύκλωσαν οι άνθρωποι, οι οποίοι ούτε ήξεραν τι είμαστε, που πάμε, αλλά κάπως, εν πάση περιπτώσει, διαδόθηκε. Και υπήρχε, ας πούμε, ένα τρομερό αίσθημα ευγνωμοσύνης των ανθρώπων. Ότι κάποιος τους νοιάζεται. Εγώ νόμιζα ότι ξέρανε, θα αρέσει και ξέρανε. Όσο πλησιάσαμε δηλαδή, ήταν θα αρέσει και ξέρανε που πάμε. Εγώ γκρεμισμένα θυμάμαι μόνο μες στο Βελιγράδι. Έτσι πιο έντονα. Ναι, και εγώ μέσα στο Βελιγράδι θυμάμαι. Ποδοσφαιρικά, στο δεν το συζητάμε, ποδοσφαιρικά ήταν έτσι. Αφού να φανταστείς ότι έκανα εγώ τη μετάδοση. Είναι ιστορική στιγμή, είναι ιστορική στιγμή. Και είναι μετάδοση διαλυσμένη. Εκπλήρωσε ένα... το Μέγατος. Ήταν εκπλήρωσε ένα παιδικό μου όνειρο. Από 7 χρονών παιδί θυμάμαι το, αν μου έλεγες τι θέλεις να γίνεις, και μου φαινόταν τρομερή δουλειά αυτή. Αυτό δηλαδή, έκανες μετάδοση, είπες εγώ ο Ζήκος είναι την μπάλα στον τάδε, γιατί θυμάμαι να λες άλλα εκτός από αυτό. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι που έτσι μας είπε η πιο ωραία διακοπή ποδοσφαιρικού αγώνα που είχε γίνει. Έτσι. Μπήκανε με σημαίες. Νομίζω ότι πιο ωραία διακοπή ποδοσφαιρικού αγώνα δεν έχουμε ξαναδεί. Και είναι από τις λίγες στιγμές που κανένας δεν έχει διάθεση να πει στους φιλάθλους να βγουν έξω και να επιτρέψουν στον αγώνα να συνεχιστεί. Βασικά νομίζω ότι περνώντας τα χρόνια αυτό που θυμάσαι χαρακτηριστικά είναι η άγνοια κινδύνου που είχαμε πηγαίνοντας εκεί. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο λοιπόν, επειδή έγιναν όλα τόσο γρήγορα, δηλαδή λεωφορείο στο γήπεδο, να ντυθούμε, να βγούμε, να παίξουμε, ίσως και επειδή δεν είχαμε και χρόνο να σκεφτούμε, πέρασε λίγο έτσι το παιχνίδι, okay. Αλλά το μετά ήταν το δύσκολο που έπρεπε να μπούμε. Το παιχνίδι καθόλου δεν θυμάμαι. Ναι, δηλαδή, να μην παίξαμε ήταν. Δηλαδή η κίνηση ήταν να πάμε εκεί και να, απλά να μπούμε στο γήπεδο. Ναι, και να φύγουμε πριν βραδιάσει γρήγορα. Ναι. Δηλαδή και εγώ για το αυτό παιχνίδι ήταν. Δεν. Αυτό το θυμάστε, ότι έπρεπε να φύγουμε τρέχοντας. Μην μας προλάβει νύχτα. Γιατί... Ναι. Αφού κοιτούσαμε έτσι λίγο. Ήταν κονβόι, τρία λεωφορεία και θα φαινόταν ύποπτο το βράδυ και μπορεί να μας χτυπούσαν. Την ιστορία με την ελιά που έχει φέρει από την αρχαία Ολυμπία και θέλουν να φυτέψουν στη μέση του γηπέδου και τελικά το κάνουν συμβολικά σε μια τεράστια γλάστρα ο Μανώλης Γλέζος. Την έχεις, ποιανού πρωτοβουλία ήταν, πώς έγινε? Νομίζω ήταν δικιά του, ήταν του Μανώλη Γλέζου. Mm-hmm. Ο Γλέζος όταν έμαθε για το ταξίδι, νομίζω ότι πήρε μόνος το τηλέφωνο και είπε ότι χωρίς εμένα δεν πάτε. Νομίζω ότι η ιστορία είναι αυτή, ότι όταν μαθεύτηκε, ο ίδιος ο Μανώλης Γλέζος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι χωρίς εμένα δεν θα πάτε. Και ξεκίνησε και πήγε μόνος του. Και μόνος του παρήγγειλε να του φέρουν μια ελιά από την αρχαία Ολυμπία και την πήρε μαζί του. Νομίζω ότι είναι 100% ήταν δικιά του πρωτοβουλία αυτή. Και μάλιστα έγινε και μεγάλο τσαμπουκάζ για αυτό το μάτς. Δηλαδή θυμάμαι εγώ, έχει γίνει διάβημα από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας στην ελληνική κυβέρνηση να μην γίνει αυτό το ταξίδι. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα γιατί η ιδιοκτήτρια εταιρεία της ΑΕΚ τότε είναι η ΕΝΙΚ, η οποία είναι Βρετανικών συμφερόντων. Και κάνουν Mars και στην ΕΝΙΚ η Βρετανική κυβέρνηση και της λέει ότι δεν είναι δυνατόν μια ομάδα εταιρείας Βρετανικών συμφερόντων να κάνει αυτό το ταξίδι. Γιατί τότε την πρωτοβουλία την έχει πάρει ο Δημήτρης Μελισσανίδης, αλλά τότε έχει το management της ΑΕΚ. Yeah. Δεν είναι η ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Η ιδιοκτήτη εταιρεία είναι η ΕΝΙΚ. Η οποία κάνει πίσω, σαν να μην το ακούει, λέει. Μελισσανίδης το πες εμένα πρώτα, ως ιδέα του είπα OK, και μετά τα παιδιά πάνε όλοι OK. Να. Πες μου λίγο, πώς έγινε αυτό. Μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια και τους το λες. Δεν νομίζω ότι το είπα εγώ. Θα απλά θυμάμαι ότι ο Μελισσανίδης μου το είπε. Δεν θυμάμαι γιατί ήταν πρωταπηλιά, είπαμε. Ότι είναι πολύ. Εγώ δεν το έχω στο μυαλό μου καθόλου. Ούτε εγώ το. Ναι, γιατί εσύ το έχεις ακούσει πρώτος από τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Όταν τα ακούς αυτό, σκέφτεσαι αυτό που μας είπες νωρίτερα. Ναι, ναι, αυτό. Πρέπει να πάρουμε θέση σε αυτό το. Ότι μου άρεσε πολύ η ιδέα του. Και
Εννοείται. Δηλαδή, κοίταξε, όλα μαζί, είναι αλλά... το πιο ας πούμε τολμηρό και γενναίο πράγμα που έχει κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο θυμάμαι εγώ, δεν θυμάμαι άλλη τέτοια κίνηση. Κίνηση. Που είναι όχι απλώς μια κίνηση, προσφέρω κάτι. Ναι. Βάζω το κεφάλι μου ναι. για να συμβολήσω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι πιο θαραλέα και γενναία στιγμή από αυτήν. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα τη βάλω τώρα τη δυσάρεστη νότα. 20 χρόνια μετά, ο πρέσβης της Σερβίας λέει να ξαναγίνει αυτό το ταξίδι για να τιμήσουμε. Δυσάρεστη νότα, όντως. Ναι, για να τιμήσουμε. Και 20 χρόνια μετά, εν καιρό ειρήνης, τελικά αυτό το ταξίδι δεν γίνεται. Έγινε στον πόλεμο και δεν γίνεται 20 χρόνια μετά. Που επιβεβαιώνει το περίφημο ρητό ότι η βλακεία είναι ανίκητη. Το πιο ανίκητο πράγμα στον κόσμο είναι η βλακεία. Διότι αν μπορείς να αψηφίσεις ένα αληθινό βομβαρδισμό, ας πούμε, που σκοτώνει ανθρώπους, και δεν μπορείς να νικήσεις 100 χούλιγκαν οι οποίοι είναι τρελοί και θέλουν να το χαλάσουν, είναι. Τι να πω. Η ΑΕΚ αυτό που έκανε ήταν μεγαλείο. Το ότι τσακώνονται ή το ότι η φίλη της Παρτιζάν που η φανατική μας αντιπαθεί ή μας μισεί, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτό με την κίνηση εκείνη. Ήτανε πολιτική, κοινωνική. Δεν ήτανε... Ήτανε πολύ μεγάλο το μήνυμα για να το περιορίσουμε. Ναι. Καταρχήν ποιος αποφασίζει τώρα ότι δεν θέλουμε το παιχνίδι. Εγώ λέω το ότι η άποψη το ότι κάποιοι με αυτά τα γεγονότα νιώθουν κάπως, σωστή είναι. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα γίνει το άλλο, έτσι. Και επίσης θα μπορούσε να μην γίνει μάτς. Ναι. Απλά να πάμε, να ντυθούμε, να βγούμε έξω. Όχι, θα μπορούσε να γίνει μια γιορτή, κάτι, παιδί μου. Επειδή είναι να γίνει και γρήγορα, να το κάνεις διαφορετικά, να μην γίνει μάτς. Να γίνει μια γιορτή για αυτό το πράγμα. Μεγαλώσαμε κιόλας. Να γίνει μάτς στο PlayStation, κάπου άλλο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μοναδική στιγμή στην ιστορία της ομάδας. Για μένα η πιο μεγάλη, ως ΑΕΚ, έτσι. Διότι δεν παίρνεις ένα πρωτάθλημα, ένα τίτλο, περνάς, είναι η κίνηση και το μήνυμα που περνάς και ο λόγος που το έκανες. Είναι καμάρι. Εγώ δεν νομίζω ότι είχαμε συνειδητοποιήσει τότε αυτό που είπε ο Ντέμις, τι ακριβώς κάναμε, πόσα μηνύματα περνούσαμε, πόσο μεγαλώναμε, πόσο, τι ειδικό βάρος είχε αυτό ναι. που έγινε. Αυτό περνάνε τα χρόνια και το βλέπεις, το ξαναβλέπεις, βλέπεις αντιδράσεις του κόσμου, βλέπεις αυτά που λέγονται, αυτά που γράφονται και κάπως έτσι συνειδητοποιείς ότι όλο αυτό πραγματικά ήταν όχι μόνο κάτι διαφορετικό, αλλά ήταν κάτι το οποίο θα το μνημονεύεις για πάντα. Πρέπει να μεγαλώσεις, να κάνεις παιδιά, να γίνεις άλλος άνθρωπος για να το δεις και διαφορετικά. Εκεί βγαίνει ένα ένστικτο. Να δεις όλες αυτά που σου είπα. Ναι. Είναι ένα ένστικτο που βομβαρδίζεται, δεν μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε παντού να. Ξέρετε, διαλύτε χώρες, ειρήνη. Αλλά είναι επίσης ένα μήνυμα τι θα έπρεπε να κάνει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή, τι είναι άλλο. Μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Δηλαδή, η ποδοσφαιρική ομάδα είναι ένα σύμβολο που έχει 1 εκατομμύριο οπαδούς, ας πούμε, ή παραπάνω. Ανθρώπους οι οποίοι το αγαπάνε πάρα πολύ, δεν δίνουν απλώς 2 ώρες την Κυριακή τους. Δίνουν ένα κομμάτι από τη ζωή τους, το αφιερώνουν σε αυτό. Είναι για αυτούς πάρα πολύ σημαντικό η ομάδα τους, το πώς παίζει, αν κερδίζει, αν χάνει. Και αυτό να μπορείς να το μετασχηματίσεις σε κάτι λίγο πιο θετικό. Εμένα δεν είναι πάνω απ' όλα η ομάδα μου στη ζωή μου. Φαντάζομαι όσο μεγαλώνεις και κάνεις οικογένεια το καταλαβαίνουν όλοι, αλλά έτσι παίρνει μέρος. Πάνω απ' όλα είναι και οι αρχές σου. Και αυτά που πιστεύεις. Όταν αυτά τα πράγματα μπορείς, με μια τέτοια κίνηση, επί της ουσίας μαζί με την ομάδα σου πήγες και έκανες κάτι το οποίο. Άρα ήταν και τα πιστεύω σου εκεί πέρα. Γι' αυτό είναι τόσο σπουδαίο. Αυτό είναι ωραίο. Όταν η ομάδα αγάπη σου για την ομάδα ταυτίζεται με τις αρχές σου και με αυτό που αντιπροσωπεύει αυτό που θεωρείς εσύ σωστό και το κάνει. Ωραίο. Το απόλυτο. Αυτό είναι το απόλυτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σπουδαία βραδιά. Στην υγειά σας. Όχι πολέμους, πάντα ειρήνη. Και στα ελληνικά γήπεδα, έτσι. Τώρα που τα θυμηθήκαμε όλα 20 χρόνια μετά και είδα και την εκπομπή του Total Football την Κυριακή το βράδυ που σου λέει ο Ζήκος. Τώρα είμαστε 45, δεν ξέρω αν θα το ξανακάναμε με την ίδια ευκολία που το κάναμε τότε. Εσύ τι λες? Εγώ τι λέω για μένα, νομίζω ότι θα το ξανακάναμε όλοι μαζί. Όσον αφορά εμένα, δεν θα ήταν μόνο το ένστικτο και το αίσθημα δικαιοσύνης που μπορεί να είχα, είναι και εντάξει, όταν αυτή τη στιγμή μου είναι πιο εύκολο.
Είναι πιο δεδομένο δηλαδή ότι ξέρω όλο το φάσμα από που ξεκινάει μέχρι που τελειώνει αυτή η κίνηση. Οπότε εννοείται θα το έκανα.